Παρακολούθηση θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, βίδρας λούτρα-λούτρα και κρασπεδωτής χελώνας τεστούντο μαργινάτα στις προστατευόμενες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ωραίων ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βάσος Κατράκη στο Αιτωλικό. Αφορά την παρακολούθηση τριών σημαντικών ειδών για την περιοχή μας. Είναι η κρασπεδωτή χελώνα, τεστούντο μαρτινάτα, είναι η βίτρα, λούτρα-λούτρα, καθώς και η θαλάσσια χελώνα, καρέτα-καρέτα. Για τα ίδια αυτά κάναμε δράσεις παρακολούθησης με αναδόχους μας τον κύριο Θεοδωρόπουλο για τη βίδρα και τον κύριο Μαμάση για τις χελώνες, οι οποίες κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, ότι η βίδρα είναι σε μια καλή ευρωστία στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, εμφανίζει πολύ καλή πυκνότητα και κατανομή σε όλο το υδρογραφικό δίκτυο, όσο και στις λίμνες που υπόγεται στο φορέα διαχείρισης, η διοίκηση, η διαχείρισή τους, όσο και την θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, το συμπέρασμα είναι ότι πια η περιοχή μας είναι χώρος τροφοληψίας και χώρος οτοκίας χελώνας, με αρκετές φωλιές, ειδικά στην παραλία του Λούρου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι πολίτες ή οι αρχές να δώσουν μια ιδιαίτερη προστασία στην διατήρηση και αναβάθμιση αυτών των ειδών, καθώς αντιμετωπίζουν πάρα πολλές επιπτώσεις από περιβαλλοντικές παρανομίες, όπως είναι οι χερσώσεις ή οι κατασκευές στην παραλία του Λούρου με πακτωμένες ομπρέλες ή κιόσκια. Άρα σημαίνει ότι ο φορέας θέλει μια συνεργασία με τις τοπικές αρχές, το λιμεναρχείο, την αστυνομία, την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και τους Δήμους του νομού μας, όσο και την περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τη βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Μεσολογγίου. Ο περιβαλλοντολόγος Γιάννης Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα επιστημονικής παρακολούθησης της βίδρας λούτρα-λούτρα στην περιοχή ευθύνης του φορέα. Η βίδρα, η οποία είναι ένα ζώο που απαντάται γενικά σε γλυκά νερά, πάντα η παρουσία της συνδέεται με την παρουσία γλυκού νερού, είναι ο κορυφαίος θηρευτής για την Ελλάδα σε αυτά τα συστήματα. Τρώει κυρίως ψάρια, αμφίβια, καρκινοειδή. Είναι ένα προστατευόμενο είδος. Συνδέεται με την παρουσία συχνά καθαρού νερού. Παρ' όλα αυτά, εδώ στην περιοχή τη βρήκαμε παρούσα
σε ποτάμια, στον Αχελό, στα συστήματα του Ευήνου, σε όλο το αρδευτικό δίκτυο του Αγρινίου, του Λεσσινίου. Έχει πολύ καλή κατανομή. Γενικά αυτό σημαίνει ότι όπως και όλη η Ελλάδα αλλά και το Εθνικό Πάρκο έχει μεγάλη ευθύνη για τη διατήρηση, για την προστασία αυτού του είδους. Η δουλειά που κάναμε ήταν για να δούμε την κατανομή της στην περιοχή αρχικά, αλλά και να χωροθετήσουμε, να σχεδιάσουμε κατάλληλες θέσεις όπου θα τοποθετηθούν τεχνητές φωλιές για το είδος αυτό σε συγκεκριμένες θέσεις. Για τη συμβολή στην παρακολούθηση φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού κατά την αναπαραγωγική περίοδο 2020 και 2021 και στην εκτίμηση πληθυσμού της κρασπεδωτής χελώνας με τη μέθοδο της σύλληψης, επανασύλληψης στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο περιβαλλοντολόγος Διονύσης Μαμάσης. Ωραία. Λοιπόν, εμείς καταγράψαμε και παρακολουθήσαμε ένα απειλούμενο είδος, τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Είναι ένα είδος το οποίο στην περιοχή στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου έρχεται να γιατροφοληψία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν με τις καταγραφές που κάναμε και οτοκία. Δηλαδή έρχεται, φωλιάζει και μετά από 50 με 70 μέρες περίπου βγαίνουν τα πρώτα χελωνάκια από τις παραλίες και κατευθύνονται με μοναδικό προορισμό τη θάλασσα. Καταγράψαμε με φωλιές στην γνωστή παραλία στο Λούρο, όπου δυστυχώς ο Λούρος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και προτείνουμε τρόπους διαχείρισης και άμεσων δράσεων και σε μια νέα, στον Προκοπάνιστο και σε μια νέα παραλία προς τις εκβολές του Αχελώου, όπου εκεί καταγράφουμε κάθε χρόνο περίπου 4 φωλιοποιήσεις. Όπως σας είπα, η καταγραφή έχει στόχο τη μερίμνηση αυτού του όμορφου και απειλούμενου είδους και προσπαθούμε με τα διαχειριστικά μέτρα να βρούμε τις πιο βέλτιστες λύσεις σε αυτό το απειλούμενο είδος. Η περιοχή έχει προβλήματα, αλλά ευτυχώς ο φορέας διαχείρισης προσπαθεί με τον τρόπο του να διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα. Αξίζει να τα αναφέρουμε σημειακά και γρήγορα πια ένα προς τους τηλεθεατές, ότι έχουμε τους καλοκαιρινούς μήνες την έντονη παρουσία και των αυτοκινήτων. Δεν πρέπει να μπαίνουν τα 4x4 μέσα στις παραλίες, αυτό απαγορεύεται. Έχουμε πρόβλημα με που οι λουόμενοι αφήνουν τα σκουπίδια τους. Υπάρχουν προβλήματα, αυτά λύνονται βέβαια. Έχουμε πρόβλημα στο ότι κάποιες παραλίες δυστυχώς έχουμε έντονη διάβρωση, μειώνεται δηλαδή η παραλία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η χελώνα να πάει στο πιο ασφαλές σημείο που κρίνει αυτή για την οτοκία της. Και προσπαθούμε με τον τρόπο το διαχειριστικό να βρούμε άμεσες λύσεις για αυτό το όμορφο είδος που σας είπα. Υπάρχει και η κρασπεδωτή. Ναι, υπάρχει και η κρασπεδωτή. Είναι η στεριανή χελώνα που λέμε. Η περιοχή έχει την τύχη να φιλοξενεί στη στεριά 2 διαφορετικά είδη. Ένα από αυτά είναι η στεριανή, η κρασπεδωτή χελώνα που καταγράψαμε, όπου σε συγκεκριμένα σημεία της προστατευόμενης περιοχής είδαμε ότι ο πληθυσμός είναι πυκνός. Αυτό οφείλονται γιατί σε κάποια συγκεκριμένα σημεία υπάρχουν σαν hot spot, δηλαδή σημεία που έχει τη δυνατότητα, είναι ο οικότοπός της, ο βιότοπός της. Κάναμε μια επιστημονική μέθοδο σύλληψης-πανεσύλληψης, δηλαδή προσπαθούσαμε να δούμε τον αριθμό των ατόμων που υπάρχουν εκεί. Είναι ικανοποιητικός. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθησυχάσουμε, γιατί προστατεύοντας την κρασπεδωτή, τη θαλάσσια χελώνα, πρέπει να καταλάβουμε ότι προστατεύουμε συνάμα και άλλα είδη.